Και να πάμε στη νέα παίκτρια. Τι συμβαίνει με τη νέα παίκτρια? Α, δεν θες να πάμε στην Ολυμπία και τον Ιων? Θα πάμε μετά αυτό. Α, πάμε στη νέα παίκτρια πρώτα, γιατί θέλω να τη βάλουμε μέσα στο παιχνίδι και μετά θα πάμε στην Ολυμπία. Εντάξει. Γιατί έχει σχέση και η Ολυμπία με τη νέα παίκτρια. Πάμε. Λοιπόν. Εντάξει, τι συμβαίνει με τη νέα παίκτρια? Μια ωραία κοπέλα μπαίνει από Θεσσαλονίκη, λένε, υπάρχουν φήμες ότι μπορεί να είναι και από τη Γεωργία. Από ασπροβάλτα λέγανε ότι είναι. Όχι, ασπροβάλτα ίσως δούλευε εκεί σε κάποια μαγαζιά, γιατί δουλεύει νύχτα. Ξέρεις, η ασπροβάλτα είναι ένα μέρος, πώς να πω, σαν τη Μύκονο στη Μακεδονία. Έτσι είναι η ασπροβάλτα. Ναι, ναι, την έχω δει πάρα πολλές φορές που κάνουν κάποια. Πρέπει να έχει κάποια κλαμπ εκεί, κάποια μεγάλα ναι, μαγαζιά. Ναι, πολύ καλά. Εντάξει, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα ακόμα για την κοπέλα. Είναι πολύ εντυπωσιακό κορίτσι. Πιστεύω ότι θα κάνει μπαμ. Μου ταιριάζει πάρα πολύ και με τον Άλεξ. Το στυλ της. Α, και η Γεωργία κιόλας, αν όντως είναι τη Γεωργία. Οπότε ξέρει και τη γλώσσα. Ναι, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Πάντως ουσιαστικά παίρνει τη θέση, ας πούμε, της Νέρτζη. Όχι, θα μπει πολλά κοπέλα μέσα και επειδή μπαίνει η Όλη μέσα, θα πρέπει να φύγει μια παλιά. Μου κάνει εντύπωση. Θα ψηφίσουν και βέβαια κλίκα πετά έξω την. Ναι, ναι, βέβαια μου κάνει εντύπωση ότι τους βάζει προφανώς η παραγωγή και στα social. Αφήνουν μόνο, σβήνουν όλα τα σχόλια. Ναι. Δηλαδή σβήνουν όλη τη ζωή τους ουσιαστικά, ναι, ναι. Αφήνουν μόνο φωτογραφίες, ουσιαστικά μόνο αυτοί, ναι. Άντε κανένα άτομο αν αφήσουν που δεν έχει σχέση, άμεση σχέση με αυτούς. Δηλαδή καθαρίζουν τελείως το παρελθόν τους. Και αυτό το θεωρώ λίγο, ρε παιδί μου, άδικο. Πέρα από το ότι εντάξει, οι δημοσιογράφοι μπορεί να ψάξουν ή τα παιδιά να ψάξουν αριστερά-δεξιά. Αλλά δεν πρέπει λίγο να βλέπουμε και την πραγματική ζωή του παίχτη που μπαίνει μέσα? Ναι, για ποιο λόγο, γιατί μας είχε πει και δεν θυμάμαι η Λένια, ποια ήταν, μας είχε πει. Είχαν δηλώσει ότι η παραγωγή τους δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για τα social media. Α, ο Κοπηδάκης νομίζω με την Αργυρό. Ναι. Γιατί είπανε, γιατί σβήσατε τις φωτογραφίες και έλεγε ότι πήραμε και κάποια γραμμή από την παραγωγή. Το ότι πρέπει τα προφίλ μας και ανοίξαμε άλλα και πρέπει να είναι καθαρά. Οπότε είναι λίγο αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι πραγματικά ο άλλος. Βλέπεις φωτογραφίες που ποζάρουν, τίποτα άλλο. Τα σχόλια εξαφανίζονται, εξαφανίζουν τα πάντα από τη ζωή τους. Και είναι σαν να αρχίζουν από την αρχή. Δηλαδή από το μηδέν. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι αυτή η κοπέλα η Όλη εργάζεται σε νυχτερινά μαγαζιά. Ναι, είτε ναι. Σε πόρτα, είτε στον μπαρ μέσα. Στον μπαρ, ναι, ναι, ναι. Είτε σε διάφορα πόστα. Ναι, ναι. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με την Ολυμπία. Η Ολυμπία έχει ο αδερφός της γύρω στα 10 μαγαζιά νυχτερινά. Θεσσαλονίκη και Μύκονο και. Μύκονο και Χαλκιδική. Και Χαλκιδική. Παντού. Λοιπόν, παντού ο άνθρωπος. Και ρωτάω εγώ, δηλαδή. Πόσα μαγαζιά έχει, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη? Έχει 50, όταν τα 8 είναι δικά του. Καλά, ειδικά αυτό το Sky Bar είναι πολύ ακουστό. Έτσι. Δεν ξέρω πού είναι αυτό. Που είναι κέντρο Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πού είναι. Δικό του είναι. Τη Ολυμπία δηλαδή είναι. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η Ιόλη εκ των πραγμάτων έχει εργαστεί σε μαγαζί του αδελφού της. Οπότε λοιπόν είναι σίγουρο ότι. Θα κολλήσουν. Θα κολλήσουν πρώτον και δεύτερον, μάλλον μπορεί και να γνωρίζονται. Μπορεί και να καλά, ναι, ναι. Και εντάξει, αυτό σημαίνει ότι η κλίκα και μεγαλώνει. Α, ναι. Αυτό σωστά, σημαίνει. Σωστά. Ότι η κλίκα μεγαλώνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Και να μην γνωρίζονται, η όλη το σίγουρο είναι ότι, θα πλησιάσει την Ολυμπία. Βέβαια, ναι. Γιατί η Ολυμπία είπαμε ότι έχει μια πολύ καλή ιστορία. Η Ολυμπία είναι η καλύτερη νύφη εκεί πέρα και δεν το έχει πάρει χαμπάρει κανένα. Η κλαρινογαμπρή μέσα. Έτσι. Δεν καταλαβαίνετε εσεί. Όταν υπάρχει μια τέτοια πρίκα. Πού πας? Ο Ιων, ναι. Είναι που κοιμάται όρθιος. Τι κοιμάσαι όρθιος? Κάτσε, άρχισε, τσέκανε ένα μπρελόκ δώρο. Μπρελόκ ανανά. Άντε. Ναι, ναι. Α, σου ξέφυγε, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Μπράβο του. Πώς το λέει, αγχολητικό λέγεται αυτό το. Αλλά το πάει σιγά σιγά. Μπατσά. Βούρσο μπατσά εκεί πέρα και πρίκα η κοπέλα. Είδε όμως είναι καλά παιδιά μέσα. Ναι, δηλαδή, δεν βλέπουν. Άμα, ναι, δεν βλέπουν. Θα είχαν πέσει πάνω όλοι στην Ολυμπία. Βρε, δεν μου πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει. Έλα μου, αφού την ξέρουν και από το αδελφό, έπαιζε στο Νόματ, ο Κουκουρίκης. Και τι έγινε? Ο Κουκουρίκης. Ναι, ναι, έτσι λέγεται. Ναι, ναι, έπαιζε στο Νόματ. Αλλά μου κάνει εντύπωση, γιατί συνήθως, εντάξει, λόγω κρίσης, κοιτάς και λίγο την πρίκα. Το background του παίκτη. Και οι πιο, εντάξει, στους 10 ή 8, ο νύχτα. Ναι, έλατε.
ουσιαστικά και ο Τζόνι νύχτα δουλεύει, ναι, και ο Άλεξ πάλι χορευτής. Είναι η Ζένια χορεύτρια. Ναι, δηλαδή ναι, όλοι θα πάνε να εργαστούν για την Ολυμπία. Ναι, ναι, λίγο ναι. Το αφαιρεί. Α, γι' αυτό την έχουν βάλει στα αγγλικά μέσα για να κουστάω από όπα. Βέβαια, βρε. Ναι. Καταρχήν η Ολυμπία βλέπει τα 2,5 χιλιάρικα που του δίνουν και γελάει, ας πούμε. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, ναι, ο αδερφός έχει πάρα πολλά μαγαζιά. Όπως επίσης έχει και στη Μύκονο που έχει σχέση πάλι ο Ατζούν. Γιατί ο Ατζούν δεν μπορεί να πάρει παίκτρα που δεν έχει σχέση με τη Μύκονο. Ναι, δεν γίνεται αυτά πράγματα. Από εκεί κάνει το ψάρεμα. Μια διάφορη παίκτρια, γιατί η Ολυμπία κατά πάσα διάφορη. Εντάξει, δεν παραμένει στο λίγο μέσα. Να, είδατε πολύ πρόβλημα που σημαίνει. Τι νοιάζει τα 500 ευρώ που του δίνουν την εβδομάδα ή τα 2,5 χιλιάρικα που. Απλά θέλει να κάνει όνομα. Προφανώς γι' αυτό πει, γιατί για να ερωτευτεί τώρα νύχτα τόσα μαγαζιά, ιδιοκτήτρια, όποιον θέλει έχει εδώ που τα λέμε. Έτσι δεν είναι. Πήγε να φτιάξει το όνομά τη. Είναι χαμηλών τόνου, σου λέω όσο με κρατήσουν, εγώ το όνομά μου θα το κάνω. Και από εκεί και βρε πέρα... την πρίκα λέμε, έχει πρίκα το κορίτσι. Ξυπνήστε εκεί πέρα μέσα. Βούρσο μπατσά σας λέω. Κοίτα και για τόση κορόιδα. Πρίκα δεν είναι άσχημη. Ε? Μια χαρά είναι λέω. Για τόση πρίκα είναι μια χαρά. Λε κουκλάρα είναι. Τι για πρίκα. Τι μου λες τώρα. Τι να μας πεις τώρα. Εντάξει, εντυπωσιακούλα. Ούτε σκληναρίκωμα δεν κάνει μία μπροστά. Κοίτα. Πέρα από το ότι κάνει παρέα, εντάξει, υποτίθεται με την Γλυκά, δεν έχει δείξει άσχημο χαρακτήρα. Σε αντίθεση με τον αδερφό της, που στο όνομα της ήταν λίγο αντιπαθητικός, δεν τον πηγαίνανε πολύ. Mm-hmm. Ενώ η Ολυμπία έχει άλλη. Ή έχει στρατηγική και είναι ήπιον τόνο. Εγώ ξέρω ότι μέσα αυτή η Κλαρινογκαμπρή είναι. Κοιμούνται όρθιοι. Ο Ιόν σίγουρα κοιμάται, δεν το συζητάω. Αλλά να φύγουμε από τους Κλαρινογκαμπρούς οι οποίοι δεν παίρνουν χαμπάρι για την Πρικά, γιατί πόσο γυναικάρα είναι η Ολυμπία με τόσα μαγαζιά εκεί. Ναι, θεά,